Το να ξεκινήσει ένα κανάλι στο YouTube από το μηδέν είναι μια τεχνικά εύκολη αλλά ψυχολογικά δύσκολη διαδικασία. Θα έχει ανταπόκριση στο κανάλι σου, ή δεν θα φτάσει ούτε τους χιλιοσυνδρομητές. Θα έχουν απήχη στα βίντεό σου, ή θα έχουν μερικέ δεκάδες προβολές. Θα έχει έστω κάποια έσοδα για τον κόμπο το έργο σου, ή απλά θα έχει χάσει το χρόνο σου. Υπάρχουν πολλαπλές υπηρεσίες στο Ιντερνετ που δίθεν υπόσχονται να διευκολύνουν τη διαδικασία με το αζημίωτο να σου πουλήσουν από συνδρομητέ μέχρι προβολέ για μεμονωμένα βίντεο ή ακόμα και likes και σχόλια. Στο κάτω-κάτω, άλλη ανταπόκριση έχει ένα κανάλι με διψήφιο αριθμό συνδρομητών και άλλη με τετραψήφιο ή πενταψήφιο αριθμό και με μερικέ χιλιάδε views σε κάθε βίντεο. Ή μήπω δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γεια χαρά σε όλου, είμαι ο Άγγελο Κυρίτσι, ο παρουσιαστή που ούτε εκείνο δεν έχει καταλάβει πώ συγκέντρωσε 184.000 συνδρομητέ χωρί να έχει αγοράσει ούτε έναν από αυτού. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι ισχύει με τους πληρωμένους συνδρομητές και προβολές στο YouTube και όχι μόνο, με ποιο τρόπο νομίζουν πολλοί πω μπορούν να του βοηθήσουν και γιατί το να προσπαθεί να αναπτύξει έτσι ένα κανάλι είναι. για ηλίθιους! Η ερώτηση του Lifesteps. Η ιδέα για αυτό το βίντεο προήλθε από μία συζήτηση που είχα πρόσφατα με έναν από του παλαιότερου και πιο κοντρικούς μου φίλου, το Γιάννη Τομοσχονά. Ο Γιάννη είναι δημοσιογράφος εδώ και 18 χρόνια σε πολλαπλά έντυπα και στους σελίδε. Έχει επίση εκτό το βιβλίο Stephen King, Η σκοτεινή πλευρά του Hollywood. Πριν λίγε εβδομάδε, ο Γιάννη ανέλαβε εξ ολοκλήρου το lifesteps.gr. Το συγκεκριμένο site το είχαμε ξεκινήσει εμεί το Μάιο του 2018. Επειδή όμω συνέπεσε με την άπτυξη του καναλιού μα εδώ στο YouTube, δυστυχώ δεν καταφέραμε να του δώσουμε το την προσοχή που του άξιζε. Αν θέλει να δει τη νέα κατεύθυνση του site, θα βρει το link στην περιγραφή. Όπω και να έχει, ένα από του στόχου του Γιάννη είναι εκτό από το site να αναπτύξει και ένα αντίστοιχο κανάλι στο YouTube για το Lifesteps. Τι προάλλε λοιπόν, με ρωτάει αν έχω υπόψη τα πληρωμένα views για Instagram, YouTube κτλ. Με γνωστού του που το έχει συζητήσει, πιστεύουν ότι ορισμένα από τα μεγαλύτερα ή τα ταχύτερα ενερχόμενα κανάλια στην Ελλάδα έχουν πληρώσει για προβολέ και συνδρομητέ. Τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι το κάθε κανάλι να αποκτήσει μία ελάχιστη ορμή. Προσωπικά, αν δεν δω χειροπιαστέ αποδείξει, δεν μπορεί να πιστέψει τέτοιε φήμε για οποιοδήποτε κανάλι, γνωστό ή άγνωστο. Πιστεύω στην αθωότητα μέχρι η απόδειξη του εναντίου. Εξετάζοντα όμω το θέμα από τεχνική αλλά και ηθική άποψη, αυτέ είναι οι σκέψει μου σχετικά με την πληρωμή για προβολέ και συνδρομητέ. Πόσο κοστίζουν τα πληρωμένα views και subs, α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πόσο κοστίζει το να αγοράσει προβολέ, likes, συνδρομητέ ή ακόμη και σχόλια στο YouTube, με μία γρήγορη αναζήτηση στο Google βρήκαμε 8 τέτοιε υπηρεσίε, ορισμένε εκ των οποίων με υποπατάμιο σχεδιασμό του σελίδου του και τιμολογική πολιτική προφανώ δεν πρόκειται να αναφέρουμε τα ονόματά του γιατί δεν συνιστούμε σε κανένα τι χρησιμοποιήσει. Για προβολέ σε ένα συγκεκριμένο βίντεο στο YouTube, το κόστο ξεκινούσε μεταξύ των 3 και 4 δολαρίων για 500 προβολέ. Οι περισσότερε τέτοιε υπηρεσίε είχαν σαν μέγιστη παραγγελία τι 100.000 προβολέ για περίπου 375 δολάρια. Μία υπηρεσία είχε και πακέτο των 500.000 προβολών με 1.900 δολάρια. Φυσικά, όλε οι υπηρεσίε ισχυρίζονται πω που πουλάνε αληθινέ προβολέ. Επίσης, σχεδόν όλες έχουν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις απλές high quality views και τις ακριβότερες premium quality views. Υποτίθεται πως και τα δύο είδη views έρχονται από αληθινούς ανθρώπους. Απλά κάποιοι άνθρωποι είναι καλύτεροι από άλλους. Είναι αληθινότεροι με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Αρκετά ακριβότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά τους συνδρομητές στο YouTube. Κατ' ελάχιστον με 6 δολάρια μπορείς να αγοράσεις 50 συνδρομητές. Οι 500 συνδρομητές θα κοστίσουν πάνω κάτω ένα πενιντάρικο. Είδαμε και πακέτο των 5.000 συνδρομητών με 450 δολάρια. Να σημειωθεί επίση πως οι σχετικές ιστοσελίδε, εκτός από το YouTube υποστηρίζουν αντίστοιχε υπηρεσίες σε όλα τα γνωστά και άγνωστα δίκτυα. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, Spotify, Soundcloud, μέχρι και ένα Clubhouse που δεν έχω ιδέα τι είναι και ούτε με ενδιαφέρει. Πάντω, εν κατακλείδη, το κόστο φαίνεται σχετικά προσιτό, τουλάχιστον για ένα ρεαλιστικό αριθμό προβολών και συνδρομητών. Τώρα, για το πώ αυτέ οι υπηρεσίε παραδίδουν τι προβολέ και του συνδρομητέ είναι κάτι που δεν μα απασχολεί. Μπορεί να έχουν bot, μπορεί να έχουν farmers με εκατοντάδε κινητά στη σε Rack ή οτιδήποτε σχετικό. Μπορεί ακόμη και να πληρώσει και να πάρει τα λεφτά σου χωρί να σου δώσουν απολύτω τίποτα για αντάλλαγμα. Τι θα κάνει δηλαδή, θα του κάνει μήνυση όταν δεν ξέρει καν σε ποια χώρα είναι η έδρα του. Good luck with that! Τέλο, να αναφέρουν πω υπάρχει και τουλάχιστον ένα ελληνόφωνο σχετικό site, γιατί σιγά να μην έμειναν οι Έλληνε έξω από το χώρο. Είμαστε βέβαιοι πω είναι ακριβώ όσο αξιόπιστο όσο τα υπόλοιπα σχετικά site. Και υποψιαζόμαστε πω θα έχει εταιρική έδρα εκτό τη Ελλάδο για να μην μπορέσει να του τρέξει στα δικαστήρια. Γιατί να αγοράσει συνδρομητέ και προβολέ. Οι άνθρωποι που καταλήγουν να αγοράσουν συνδρομητέ και views το κάνουν κυρίω για του ακόλουθου λόγου. Είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Πρώτο λόγο. Πιστεύουν πω, αν ένα καινούριο κανάλι φαίνεται πω έχει αρκετού συνδρομητέ και αρκετέ προβολέ στα βίντεο, θα τραβήξει περισσότερο την προσοχή ενό πραγματικού κοινού. Με άλλα λόγια, το να παριστάνουν πω είναι επιτυχημένοι θα οδηγήσει πιο εύκολα και γρήγορα στην πραγματική επιτυχία. Δεύτερο λόγο. Θεωρούν ότι ένα αριθμό από αγορασμένε προβολέ θα τραβήξει θετικά την προσοχή των αλγόριθμων του YouTube. Οι αλγόριθμοι, με τη σειρά του, θα προωθήσουν το βίντεο σε μεγαλύτερο κοινό. Είναι ουσιαστικά σαν τον πρώτο λόγο. Μόνο που αντί να βασίζεται στην ψυχολογία του κοινού, βασίζεται στην τεχνολογία του YouTube. Τρίτο λόγο. Πιστεύουν πως δείχνοντα ένα μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών και προβολών, θα είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουν χορηγού και να διεκδικήσουν υψηλότερε αμοιβέ για χορηγούμενα βίντεο. Τώρα, ίσω να υπάρχουν και κάποιε χαμένε ψυχέ που να νομίζουν πως αν έχουν αρκετού συνδρομητέ στο YouTube, θα του είναι πιο εύκολο να χτυπήσουν κόμμενα. Ο υποφαινόμενο είναι η απόδειξη πω αυτό απλά δεν ισχύει. Α δούμε όμω γιατί τα προηγούμενα κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο οδηγεί στην αγορά συνδρομητών και προβολών είναι πραγματικά για ηλίθιου. Τα προβλήματα με την αγορά subs και views. Καταρχά, α υποθέσουμε ότι τα site του είδου δεν είναι απάτη. Και με κάποιο τρόπο όντω παραδίδουν του συνδρομητέ ή τι προβολέ που υπόσχονται. Που είναι μια μεγάλη υπόθεση, αλλά α πούμε πω ισχύει. Α πιάσουμε σε αντίστροφη σειρά του λόγου που είναι κακή ιδέα. Αρχικά, αν αγοράσει συνδρομητέ και προβολέ προκειμένου να προσεγγίσει ένα χορηγό, πρόκειται για ξεκάθαρη απάτη με την νομική έννοια. Παριστάνει που στο κανάλι σου είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι πραγματικά και δημιουργεί ψεύτικε προσδοκίε στο διαφημιζόμενο, προκειμένου να του πάρει περισσότερα λεφτά. Αν με οποιοδήποτε τρόπο διαφημιζόμενο υποψιαστεί την εξαπάτηση, θα σε πάει δικαστικά και θα έχει και δίκιο. Για του αλγόριθμου του YouTube, το σύστημα δεν πρόκειται να ξεγελαστεί από εμφανώ ψεύτικε προβολέ. Όσο και αν σχετικέ υπηρεσίε παραστάνουν πω πρόκειται για αληθινέ προβολέ. Με άλλα λόγια, αν σκάσει 375 δολάρια για 100.000 προβολέ, μην περιμένει το βίντεό σου να μπει σε ελληνικέ τάσει μόνο από αυτέ. Ο λόγο είναι πω οι αλγόριθμοι του YouTube δεν βλέπουν μόνο ένα σκέτο αριθμό προβολών προκειμένου να προτείνουν ένα βίντεο. Λαμβάνουν υπόψη ένα συνδυασμό από κριτήρια με διαφορετικά επίπεδα βαρύτητα. Ένα απλοϊκό παράδειγμα. Α πούμε πω έχουμε ένα δεκάλεπτο βίντεο με 100.000 προβολέ, που όμω οι περισσότεροι θεατέ βλέπουν μόνο τα 2 πρώτα λεπτά. Αυτό το βίντεο θεωρηθεί χειρότερο από ένα αντίστοιχο βίντεο με 50.000 προβολέ, που όμω ο μέσο θεατή βλέπει 7 από τα 10 λεπτά. Αυτό είναι το λεγόμενο retention, που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την πλατφόρμα. Με βάση αυτό το κριτήριο του retention, οι αλγόριθμοι του YouTube θα προτείνουν το δεύτερο βίντεο σε πολύ μεγαλύτερο κοινό και σύντομα θα ξεπεράσει οι προβολέ το πρώτο. Να σημειωθεί πω επειδή οι σχετικοί αλγόριθμοι αναπτύσσονται μέσω machine learning, ούτε οι ίδιοι προγραμματιστέ του YouTube δεν γνωρίζουν στο 100% πώ ακριβώ λειτουργούν, πέρα από ορισμένε προδιαγραφέ που έχουν οι ίδιοι ορίσει. Σίγουρα όμω δεν πρέπει να του ξεγελάσουν οι αγορασμένε προβολέ σου. Επίση, οι αγορασμένοι συνδρομητέ μπορούν ενεργά να βλάψουν ένα κανάλι από αλγοριθμική άποψη. Αν έχει 5.000 συνδρομητέ συνολικά, αλλά μόνο οι 100 είναι πραγματικοί και κάνουν κλικ στα νέα σου βίντεο, αυτό δεν δείχνει τίποτα καλό για το κανάλι σου. Στην καλύτερη περίπτωση, δείχνει στον αλγόριθμο πω τα θέματα που επιλέγει δεν ενδιαφέρουν ούτε το ίδιο στο κοινό πόσο μάλλον άλλου. Προφανώ, οι ψεύτικοι συνδρομητέ δεν πρόκειται ποτέ να δουν κανένα βίντεο. Γι' αυτό και σου πουλάνε ξεχωριστά τι προβολέ. Τέλο, για τον ψυχολογικό παράγοντα, α φέρουμε το παράδειγμα του δικού μα καναλιού. Όταν ξεκινήσαμε να το αναπτύσσουμε ενεργά στο τέλο του 2017, δεν είχαμε καμία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πέρα από την απροσδιορίστη τεχνολογία. Κάναμε κάτι χαζά unboxing και reviews και μάλιστα από που δεν ήταν καν κυκλοφόρητε ή καινούργιε στην αγορά ουσιαστικά δείχναμε ότι μα έστελναν τα κινηζομάγαζα που συνεργαζόμασταν. Επίση, είχαμε κακή ποιότητα εικόνα, κακή ποιότητα ήχου και κακό φωτισμό. Συνολικά, κακή ποιότητα υλικού. Αν υποθετικά είχαμε αγοράσει τότε views και συνδρομητέ με τόσο χαμηλή ποιότητα βίντεο, τι ακριβώ θα είχαμε κερδίσει. Να ξεγελάσουμε νέο κοινό πω τα χάλια βίντεό μα δίθεν είναι καλά επειδή δίθεν τα βλέπουν πολύ. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Content is king. Η σκληρή πραγματικότητα είναι πω δεν υπάρχουν shortcuts όσον αφορά την επιτυχία. Η συνταγή είναι απλή και δύσκολη. Να κάνει βίντεο που θα αρέσει στον κόσμο και το κανάλι σου θα ανέβει οργανικά. Μπορεί να είσαι τυχερό και να βρει μια επιτυχημένη ιδέα με την πρώτη. Μπορεί να δοκιμάσει 10 αποτυχημένε ιδέε και να σου βγει ενδέκατη. Αυτό το σενάριο είναι ασύγκριτα πιο πιθανό. Σε κάθε περίπτωση, αγορασμένε συνδρομητέ και προβολέ, στην καλύτερη περίπτωση, είναι πεταμένα λεφτά. Στη χειρότερη περίπτωση, ενδεχομένω να παραβιάζει κάποιον από του κανόνε του YouTube αρκετά για να χάσει όλο το κανάλι. Και το να υποστηρίζει πω κάποια μεγάλα κανάλια έχουν ανέβει αποκλειστικά αγοράζοντα συνδρομητέ και προβολέ, δείχνει κακεντρέχε και ζήλια. Είσαι καλύτερο από αυτό. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είσαι. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Πιστεύετε πω έχει αξία το να αγοράσει κανεί συνδρομητέ και προβολέ. Καταλαβαίνετε πω η πραγματική αξία είναι αποκλειστικά και μόνο στην οργανική ανάπτυξη. Συνειδητοποιείτε πως η αλήθεια βρίσκεται στους ex γεγε, γεια Γράψτε μας στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρεις τι να κάνεις. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, αυτές οι υπηρεσίες θα αρνούνται εντελώ να πουλήσουν συνδρομητές σε κάποιους σαν και εσένα. Έχουν και εκείνες κάποια στάντερ. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτσης και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.